Στίγμα για την καθημερινότητα των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών και δίτων παραγωγών, έδωσε ο πρόεδρος κ. Τσακανίκας, τοποθετούμενο στην κάμερα του Άστρα. Οι επαγγελματίες και στο συγκεκριμένο χώρο προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά τις χρονιές των lockdown, που σαφέστατα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την κίνηση αλλά και τους τζίρους. Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, τα δεδομένα είναι μειωμένα το τελευταίο διάστημα. Είναι πεσμένα τα πράγματα. Ευελπιστούμε ότι από εβδομάδα που θα πληρωθεί και ο κόσμος να δουλέψουμε λίγο. Αλλά όχι δουλεύαμε παλιά, απλά λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η αγοραστική δύναμη του κόσμου έχει πέσει, γιατί τα προϊόντα δεν είναι ακριβά, είναι κάτω του κόστους, μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ φθηνά, αλλά δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Είναι πολύ χαμηλές, οπότε είναι πάρα πολύ χαμηλές. Γι' αυτό είπα ότι είναι κάτω του κόστους. Απλά δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Στην κυβέρνηση το μήνυμα είναι, το έχω πει και πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε φρέσκα, φθηνά και ποιοτικά προϊόντα στους καταναλωτές. Και ένα μήνυμα προς τους καταναλωτές είναι ότι πρέπει να στηρίξουν τις λαϊκές αγορές. Μπορούν να κάνουν μια έρευνα αγοράς, τι πουλάνε τα μάρκετ, τι πουλάμε εμείς. Και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάτι να τους πιέσουμε ή οτιδήποτε. Μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους, γιατί εδώ θα βρουν μεγάλες ποσότητες, φθηνές τιμές και καλές ποιότητες. Και οι επαγγελματίες πάντως των λαϊκών αγορών ποντάρουν στην αποκαλούμενη παραδοσιακή πελατεία. Τον κόσμο εκείνο που γνωρίζει ότι μπορεί να εμπιστευτεί για την ποιότητα των προϊόντων τους παραγωγούς και σπέβδει κάθε φορά που υπάρχει λαϊκή αγορά και να κάνει τις αγορές του.